δήλωσης και τις αναφορές των πολιτών. Πάμε στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση, στο Δήμο Καλαμάτας, να καλησπέρισουμε την επικεφαλής της πρωτεύουσας Δήμων, να μην στην κυρία Ελένη Ελφέρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κανελόπουλο. Αρχικά, θέλω να σχολιάσω από σας πώς αξιολογείτε το αποτέλεσμα για το Δήμο Καλαμάτας, για το συνδυασμό σας. Κοιτάξτε, εμείς ήδη εκδώσαμε ανακοίνωση για το αποτέλεσμα. Ευχαριστήσαμε πάρα πολύ και πραγματικά, και το λέω από την καρδιά μου, όλους τους συμπολίτες μας που μας τίμησαν με την ψήφο τους. Θεωρούμε ότι η ψήφος ήταν πολύ συνειδητή στο συνδυασμό μας, γιατί όπως επισημάναμε και είναι γνωστό, ο δικός μας συνδυασμός δεν είχε τη δυνατότητα, ξεκίνησε από το μηδέν, δεν προερχόταν από κάποια δημοτική παράταξη, δεν είχε ξανά συμμετοχή στο Δήμο Καλαμάτας, άρα δεν υπήρχε μια προηγούμενη ομάδα, δεν είχε μηχανισμούς, δεν είχε δομή στήριξης, καμία, άρα ήταν όλα καινούργια και ήταν ένας συνδυασμός που συγκέντρωσε κοντά στο 11%. Θεωρούμε λοιπόν ότι η ψήφος ήταν πολύ συνειδητή στα πρόσωπα και στην εγγύηση που δίναμε στους πολίτες ότι μπορούμε πραγματικά αποτελεσματικά να είμαστε διοίκηση του Δήμου και να επιχειρήσουμε τις συνενέσεις και τις συγκλήσεις που θα απαιτούσε την επόμενη μέρα. Βέβαια, εντάξει, φυσιολογικό είναι να περιμέναμε καλύτερο αποτελέσματα. Να πω ότι ήσασταν ένα από τα φαβορί, έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Έχουμε δώσει τις εξηγήσεις μας βεβαίως για το πώς επήλθε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι τις παρούσεις, αυτό είναι σεβαστό. Αυτή τη στιγμή είναι η επόμενη μέρα. Δεν είναι. Εμείς κάνουμε τις αναλύσεις μας. Ήδη και αύριο θα έχουμε ολομέλεια του συνδυασμού μας, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε αποφασίσει ότι ο συνδυασμός μας θα συγκροτήσει δημοτική παράταξη με όλους τους κανόνες, όχι μόνο με τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, με τα μέλη που θα συμμετέχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα συγκροτήσουμε δημοτική παράταξη, η οποία θα προβεί σε καταστατικό και σε αρχές και θα συνέρχεται συχνά, προκειμένου να συζητάμε όλα τα θέματα του Δήμου Καλαμάτας. Άρα, με απλά λόγια, ήρθατε για να μείνετε. Ασφαλώς. Είμαστε δημοτική παράταξη και δεν είμαστε ευκαιριακοί. Αυτό ήταν γνωστό από μένα. Νομίζω ότι οι συμπολίτες μας το έχουν καταλάβει. Δεν είμαστε ευκαιριακοί, δεν ήρθαμε μόνο για αυτές τις εκλογές και ότι εντάξει, πήραμε την ψήφο και μετά εξαφανιστήκαμε. Θα υπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσαν. Μας έδωσαν μια εντολή να είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους και με την πλειοψηφία που θα έχουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα στα θέματα των ενδεχομένως των συνεργασιών, να δούμε οι πρωτοβουλίες που, από που θα υπάρξουν και φυσικά να φροντίσουμε, να βοηθήσουμε στο να υπάρχει αφενός μεν πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα λαμβάνει αποφάσεις και φυσικά μια εύρυθμη λειτουργία στη διοίκηση του Δήμου και μια αποτελεσματική λειτουργία. Τώρα, στο δεύτερο γύρο όμως είναι συγκεκριμένα τα πράγματα και υπάρχουν δύο υποψήφοι. Ο ένας είναι ο κ. Βασιλόπουλος, ο άλλος είναι ο κ. Κοσμόπουλος. Ο κόσμος θέλει να ακούσει ποιον από τους δύο θα υποστηρίξετε, αν γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί προφανώς γνωρίζουμε και την αγάπη σας και για το Δήμο Καλαμάτας και για την συνέχιση της επόμενης μέρας. Κοιτάξτε, εμείς, εμάς το κριτήριό μας, κύριε Κανελόπουλε, και πιστεύω ότι αυτό το κατανοούν όλοι. Εγώ είμαι ένα πρόσωπο που προέρχομαι από την αυτοδιοίκηση και έχω αυτοδιοικητικά, καθαρά αυτοδιοικητικά κριτήρια. Τα κριτήριά μας θα είναι σίγουρα το ποιος από τους δύο υποψηφίους θα μπορέσει πραγματικά να συνθέσει και να δημιουργήσει εκείνη τη βεβαιότητα και τη σιγουριά της λήψης αποφάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο και της εύρυθμης λειτουργίας της διοίκησης του Δήμου και φυσικά τις συγκλήσεις, τις προγραμματικές. Το ποια πράγματα θα πρέπει να είναι πρώτα, δεύτερα, τρίτα. Άρα θα υπάρξει και φυσικά, κουβέντα, δηλαδή, και απόφαση του συνδυασμού. Φυσικά θα υπάρξει και φυσικά είναι σημαντικά τα πρόσωπα. Σίγουρα με το ποια πρόσωπα θα συνεργαστούμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ασφαλώς όλοι μπορεί να έχουμε τις κομματικές μας καταβολές, όλοι μπορεί να έχουμε τις συμπάθειες ή καλύτερες ή περισσότερες κοινωνικές σχέσεις με κάποιους από τους δύο υποψηφίους, αλλά νομίζω ότι το κυρίαρχο, και αυτό είναι κάτι που... Δηλαδή αυτή η απόφαση θα βγει αύριο και να το... Ναι, βεβαίως, ο συνδυασμός μας αύριο το βράδυ θα συνέλθει όλη η ολομέλεια του συνδυασμού, θα συζητήσουμε όλες τις παραμέτρους και φυσικά αυτό που μας ενδιαφέρει, εμάς το κριτήριό μας θα είναι η επόμενη μέρα, δηλαδή η 1η Σεπτεμβρίου. Δεν είναι το κριτήριό μας. Κοιτάξτε, και να σας πω και κάτι. Ναι, πρέπει να υπάρχει και διοίκηση όπως το λέω. Εγώ νομίζω, και το λέω αυτό, θα σας πω κάτι, τι θα έκανα εγώ, εάν ήμουν αυτή τη στιγμή ένας από τους δύο του δευτέρου γύρου.
θα προσπαθούσα μέχρι την Κυριακή, μέχρι δηλαδή οπωσδήποτε την Παρασκευή, θα προσπαθούσα να έχω θέση υπόψη των πολιτών, το ποιες συνεργασίες θα κάνω, οι οποίες θα οδηγούσαν σε μια πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και φυσικά και με ποιο μοντέλο θα διοικηθεί ο Δήμος. Γιατί νομίζω ότι η νομοθεσία και ο Κλισθένης αυτό ακριβώς δείχνει. Δείχνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνδιοίκηση, μια λειτουργία συνεργασιών. Ναι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν είναι το ζητούμενο το να βγει κάποιος και να πει «Ξέρεις, εγώ η Ελένη Ανιφέρη στηρίζω τον κύριο Κανελόπουλο, εγώ μπορώ να εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου». Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Δεν έχει υπάρξει αυτή η συζήτηση μέχρι τώρα, δηλαδή με κάποιον από τους δύο. Κοιτάξτε, οι συζητήσεις θα αρχίσουν από σήμερα, πιστεύω από σήμερα το βράδυ. Ξέρετε γιατί, δικαιολογημένο το θεωρώ, γιατί μέχρι τώρα, ξέρετε κύριε Κανελόπουλε, δεν έχουν βγει και πλήρως οι σταυροδοσίες των Δημοτικών Συμβούλων. Θα πρέπει να ξέρουμε με τα βεβαιότητα ποια είναι τα πρόσωπα που εκλέγονται, γιατί ασφαλώς η γνώμη τους, κοιτάξτε, η γνώμη τους θα είναι βαρύνουσα για το με ποιους θα συνεργαστούν. Και νομίζω ότι το κυρίαρχο είναι, και επιμένω σε αυτό, δεν είναι το θέμα μόνο το τι θα συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Θα πρέπει αυτό το μοντέλο της συμφωνίας που θα υπάρχει να δίνει στους πολίτες τη βεβαιότητα και τη σιγουριά ότι ο Δήμος, ότι προχωρούμε σε συνεργασίες στο Δήμο, οι οποίες θα είναι συνεργασίες σταθερές για μια τετραετία, αποτελεσματικές και θα οδηγήσουν σε μια εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Ένα σχόλιο μόνο. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε μια συνάντηση στην Πύλο πάντως είχε διαμηνήσει ποιος όποιος από τους τρεις που βρίσκονται έτσι και έχουν αναφορά στο γαλάζιο χώρο βρεθεί στο δεύτερο γύρο να υπάρξει υποστήριξη από τους άλλους δύο. Το ενστερνίζεται αυτό? Κοιτάξτε, η υποστήριξη των προσώπων δεν είναι ένα μοναδικό γεγονός τι θα πω εγώ το πρόσωπο για το πρόσωπο. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι όταν μιλάμε για αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να δούμε, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου, εκπροσωπώ έναν συνδυασμό ολόκληρο. Το να βγω εγώ κύριε Κανελόπουλο και να πω ότι υποστηρίζω ένα πρόσωπο, το Α ή το Β πρόσωπο, να ξέρετε δεσμεύω μόνο τον εαυτό μου. Αν μας ενδιαφέρει πραγματικά η επόμενη μέρα του Δήμου και μας ενδιαφέρει να είμαστε και σωστοί απέναντι στους πολίτες. Εμάς μας τίμησαν κάποιοι συμπολίτες μας, μας ψήφισαν κάποιοι χιλιάδες συμπολίτες μας. Αυτοί για να ακούσουν και τη γνώμη μας, αν θέλουν να την ακούσουν τη γνώμη μας, προφανώς θα πρέπει να δουν μια σοβαρότητα από όλες τις πλευρές ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε και οι στηρίξεις που δίνουμε δεν είναι ευκαιριακές. Και να σας πω και κάτι. Δεν θα συνιστούσα σε κανέναν από τους δύο επικεφαλής υποψηφίους δημάρχους αυτή τη στιγμή να πάνε την 1η Σεπτέμβρη να αναζητήσουν τις συμμαχίες. Θεωρώ ότι οι ευκαιριακές συμμαχίες, οι κατά συνθήκην κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρώ ότι θα είναι το μεγάλο ατόπιμα για το Δήμο. Κατανοητό. Έτσι. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα και επιτρέψτε μου να σας κάνω για το κομμάτι της περιφέρειας και τη μάχη της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και είναι η μάχη δυνατή. Με τον Παναγιώτη Νίκα, με τον Πέτρο Τατούλη, πώς τα βλέπετε εσείς τα δεδομένα? Κοιτάξτε κύριε Κανελόπουλε, εγώ έχω ξεκάθαρη άποψη για το θέμα αυτό και είναι προσωπική μου άποψη, γιατί έχω ζήσει στην περιφέρεια Πελοποννήσου και έχω ζήσει και στην παράταξη του κυρίου Τατούλη και ως αντιπεριφερειάρχης και είμαι ακόμα αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, γιατί σε αυτή τη θέση με έχουν ψηφίσει οι Μεσσήνιοι πολίτες. Έχω λοιπόν ξεκάθαρη την πεποίθηση ότι ο Παναγιώτης Νίκας θα είναι μια χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση. Και το λέω εγώ αυτό αυτή τη στιγμή, που είναι γνωστό και πολύ δεδομένο ότι δεν υπήρξα η ευνοούμενη του κυρίου Νίκα στην εκλογική διαδικασία του Δήμου Καλαμάτας. Ούτε εξ αρχής, ούτε στη διαδρομή. Θέλω να το επισημάνω αυτό. Άλλο το θέμα του τι έγινε εσωτερικά στο Δήμο Καλαμάτας, άλλο η επιλογή μας στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια είναι δεδομένο, πιστεύω πραγματικά, ότι ο κύριος Νίκας θα είναι η χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τα νέα, ξεκάθαρα και τα μηνύματα που στείλετε και στους δύο, εγώ θα πω υποψηφίους. Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια.